Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός και η νεολαία του Πειραιά πέρασε και περνάει τα πάνδυνα από μια καπιταλιστική κρίση στην άλλη και αυτή τη φορά σε συνδυασμό με την πανδημία. Την πανδημία που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να περάσει ό,τι πιο αντιλαϊκό μπορούσε, όπως το νόμο Χατζηδάκη για τα εργασιακά, και τώρα συνεχίζει περαιτέρω το χτύπημα με την κοινωνική ασφάλιση. Βέβαια, αυτή βαδίζει πάνω στο έδαφος που έστρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όποιο τομέα και αν σκεφτούμε. Τι γίνεται όμως τώρα? Τώρα τάζουν ξανά στο λαό και την νεολαία ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης, με ένα τεράστιο πακτολό χρημάτων, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα έρθει η ανάπτυξη, αλλά αυτή τη φορά αυτή η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι, λένε, και φιλική προς το περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνούν όλα τα κόμματα, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Είναι, σύντροφοι και φίλοι, υποκριτική η στάση τους. Πρώτον, είναι υποκριτική διότι με το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης προσπαθούν να κρύψουν τη μεγάλη αλήθεια, δηλαδή ότι κάθε επένδυση γίνεται με σκοπό την κερδοφορία και οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο σε αυτή την κερδοφορία πρέπει να εξαλειφθεί. Δεύτερον, διότι είναι η μεγάλη ένοχη για πλήθος περιβαλλοντικών εγκλημάτων και να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στα του Πειραιά. Είναι ένοχη στο πέραμα για τα καζάνια του θανάτου, δηλαδή μια χωρητικότητα 150.000 τόνων πετρελοειδών που ενεργοποιήθηκαν ξανά και επέκτηναν τη δραστηριότητά τους με τη δημιουργία του προβλήτα πετρελοειδών της Κόσκο. Θυμίζουμε ότι ο οικιστικός χώρος ξεκινάει μόλις στα 8 μέτρα από τα καζάνια, όταν οι ίδιες οι εταιρείες καταθέτουν σχέδια πιθανών βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης στην πολιτική προστασία με ακτίνα κόλαση, θα λέγαμε, τα 250 μέτρα. Χωρίς βέβαια να αναφερθούμε αναλυτικά στη μόνιμη εκπομπή πτυτικών αερίων και άλλα. Σε αυτό λοιπόν το ειδηλιακό τοπίο, μόλις πριν λίγες μέρες, πήρε μια αύξηση και στις αντικειμενικές αξίες για τον έμφυα. Είναι ένοχη για τις δεκάδες υπουργικές αποφάσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανανέωση αδειών αποθήκευσης και εμπορίας πετρελοειδών, οι οποίες συνεχίζουν ακόμα και σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και για το άρθρο 70 του Μεσοπρόθεσμου 2019-2022, θυμίζουμε, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, που έδινε τη δυνατότητα ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης που θα κρίνει την εγκατάσταση μη συμβατή, την εγκατάσταση των πετρελοειδών, να διατηρήσει τη δραστηριότητά της για άλλα 20 χρόνια. Και αυτό βέβαια αφορά και εδώ την ΟΗ Λουάν. Είναι ένοχη για τα λοιπάσματα εδώ, στη Δραπετσόνα, εδώ που βρισκόμαστε. Δηλαδή για έναν τεράστιο χώρο που απ' τη μία θα μπορούσε να αποτελεί μια πραγματική ανάσα για το λαό του Πειραιά, αλλά αυτός μολύνεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις βενζολίου, από τις εγκαταστάσεις της ΟΗ Λουάν, με τη διαχείριση των λιμενικών αποβλήτων και την αποθήκευση πετρελοειδών. Μάλιστα με το γνωστό πρόβλημα, όταν καλοκαιριάζει, γίνεται τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, μέχρι που αναγκάζονται να κλείνουν σχολεία. Θυμίζουμε κιόλας ότι η ΟΗ Λουάν στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εισέσπραξε επιδότηση εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ, όπου οι εκταμιεύσεις αυτές συνεχίστηκαν και κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εδώ γίνεται πολύ μεγαλύτερος τζόγος με την υπόθεση του βασικού χώρου των λοιπασμάτων, δηλαδή του χώρου πέρα από τη λωρίδα γης που έχει εξαιρεθεί από τη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού στην Κόσκο. Γι' αυτόν λοιπόν τον τεράστιο ελεύθερο χώρο όλοι τους θέτουν διάφορους στόχους που δεν είναι άλλοι από το να αξιοποιηθεί ως κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αναμένοντας να βρεθεί το κατάλληλο σχέδιο
ώστε να προχωρήσει κάποια επένδυση. Σύντροφοι και φίλοι, είναι ένοχοι για το νέο έγκλημα που ετοιμάζουν με την διαχείριση απορριμμάτων, που μάλιστα παίρνει και έντονο φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την περιφέρεια Πατούλη, δηλαδή για το νέο σχέδιο δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων συνολικής δυναμικότητας 320.000 τόνων απορριμμάτων το έτος για τα επόμενα 29 χρόνια στο σχιστό, εδώ δίπλα μας. Μάλιστα, αυτό γίνεται στο όνομα να μειωθούν τα απορρίμματα που θάβονται στη φυλή. Και τι θα γίνονται αυτά, λοιπόν, τα απορρίμματα στη μονάδα εδώ στο σχιστό? Θα επεξεργάζονται ώστε να μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη για την ηλεκτροπαραγωγή. Βαφτίστηκε, λοιπόν, πράσινη και η καύση απορριμμάτων. Για το θέμα, μάλιστα, έχει ξεσπάσει τσακωμός μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με τις δημοτικές αρχές Περάματος και Κερατσινίου Δραπετσόνας να καταδικάζουν το σχέδιο της Περιφερειαρχής Αρχής Πατούλη. Ποιο είναι όμως το θέμα που κρύβεται πίσω από αυτόν τον τσακωμό? Ότι είχαν συμφωνήσει οι δημοτικές αρχές αυτές, μαζί και οι υπόλοιπες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με το σχέδιο της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής Δούρου, ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργηθεί μια μονάδα μικρότερης δυναμικότητας που να απορροφά μόνο τα απορρίμματα της περιοχής. Άρα η διαφωνία δεν είναι στο αν θα υπάρχει ΜΕΑ, αλλά συνολικά στο επίπεδο της Αττικής, στο πόσες ΜΕΑ θα δημιουργηθούν, στο πώς θα μοιραστεί δηλαδή η πίτα της διαχείρισης απορριμμάτων στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι ένοχη για την υπόθεση, τη θυμίζουμε, με την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή με το Αγία Ζώνη και υπάρχουν και άρα πάρα πολλά περιπτώσεις εδώ στον Πειραιά. Ακόμα και στην περίπτωση του Δήμου Πειραιά, προχωρούν σε αντιλαϊκούς πράσινους σχεδιασμούς με σειρά παρεμβάσεων όπως η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, η ανάπλαση του Αγίου Διονυσίου, το σχέδιο για τον πύργο του Πειραιά και άλλα. Αναλαμβάνουν δηλαδή να ρυθμίσουν τις χρήσεις γης προκειμένου να χωροθετήσουν κερδοφόρες επενδύσεις όπου και όπως επιλέγουν οι επενδυτές, επενδύσεις που βαφτίζονται πράσινες για να χρηματοδοθούν με κρατικά ή κοινοτικά κεφάλαια. Έτσι δημιουργούν ελκυστικές περιοχές για νέες επενδύσεις σε γραφειακές, εμπορικές, τουριστικές χρήσεις και βέβαια ένα σημαντικό στόχος τους είναι η ενίσχυση του τουριστικού περιεχομένου του Πειραιά με σκοπό την προσέλκυση της κρουαζιέρας. Εκεί κατευθύνεται λοιπόν όλη αυτή η μεγάλη χρηματοδότηση, ενώ απ' την άλλη στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά αφήνεται ο λαός να στενάζει. Και βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένοχοι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, όσο και για το προχώρημα του Master Plan της Κόσκο, που στην πραγματικότητα βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με όλα τα οποία προαναφέραμε και με άλλα πολλά. Από όλα αυτά, το συμπέρασμα είναι καθαρό, ότι όλοι αυτοί που σήμερα ευαγγελίζονται την ανάγκη για ένα πιο πράσινο και καθαρό μέλλον, με περισσότερη ή λιγότερη δημοκρατία και δικαιοσύνη, είναι υπεύθυνοι για όλο αυτό το πράσινο περιβάλλον που μόλις περιγράψαμε. Βέβαια, τα παραδείγματα που αποδεικνύουν την περιβαλλοντική καταστροφή που φέρνει η πράσινη ανάπτυξη του καπιταλιστικού κέρδους είναι ατελείωτα και αφορά το σύνολο της χώρας. Να θυμίσουμε δηλαδή δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές Natura σε ολόκληρη τη χώρα που καταστρέφονται για να κατασκευαστούν γιγαντιά αιωλικά πάρκα. Ολόκληρη η χώρα έχει γίνει πεδίο τοποθέτησης δεκάδων και εκατοντάδων ανεμογεννητριών με αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους, τις τοπικές οικονομίες, τον περιβάλλον, τον πολιτισμό. Και ποιο είναι το αντίτιμο για το λαό από αυτή τη δραματική κατάσταση? Είναι η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους εργαζόμενους, η ενίσχυση της ενεργειακής φτώχειας, το κλείσιμο των χρυσοπληρωμένων από το λαό επενδύσεων της ΔΕΗ που ενισχύουν την αύξηση της τιμής του ρεύματος, ακόμα και για την περίπτωση των πράσινων ηλεκτρικών αχυμάτων πίσω τους
κρύβεται το κόστος τους που είναι απρόσιτο για τα λαϊκά στρώματα. Ο κύριος στόχος λοιπόν της πολιτικής αυτής δεν είναι στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η θωράκιση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τι είναι όμως η πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη για την οποία γίνεται τόσο φασαρία? Πρόκειται για ένα πρότυπο καπιταλιστικής ανάπτυξης που άρχισε να συζητιέται από την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση του 2008. Τα δεδομένα βέβαια της κρίσης τότε, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι ανάγκες του κεφαλαίου στάθηκαν εμπόδιο ώστε να ανθοφορήσει αυτή η κατεύθυνση του κεφαλαίου. Αντίθετα, στη νέα καπιταλιστική κρίση που εκδηλώθηκε το 2020 και που επιταχύνθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, αποτέλεσε το έδαφος πάνω στο οποίο προκρίνεται αυτό το πρότυπο καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η πράσινη ανάπτυξη και μαζί η ενισχυμένη κρατική παρέμβαση στην καπιταλιστική αγορά έχει αποκτήσει υπέρμαχους και φίλους από όλες τις αποχρώσεις των αστικών κομμάτων, τόσο φιλελεύθερων όσο και σοσιαλδημοκρατών, ενώ από κοντά και οπορτουνιστικές δυνάμεις είναι που συγκοντάρουν στην εξαπάτηση στο όνομα των οικολογικών ευαισθησιών. Ειδικά μετά την εκλογή Biden στη ΣΥΠΑ, αποτελεί την κύρια ατζέντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου διεθνώς. Τίθεται όμως το ερώτημα. Όντως η πράσινη ανάπτυξη στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος που υπαγορεύτηκε από τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή? Το πράσινο New Deal στη ΣΥΠΑ, που αποτελεί άξονα που διαπερνά τόσο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όσο και τα πράσινα σχέδια άλλων αστικών κρατών, προσπαθεί να διαχειριστεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο καπιταλισμός, το οποίο δεν είναι άλλο από την διεθνή οικονομική κρίση του. Τα τεράστια κρατικά χρέη, τα κρατικά ελλείμματα, τα κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων και λαϊκών οικακυριών, τα αρνητικά επιτόκια αποτελούν εκφράσεις κεφαλαίων που λιμνάζουν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, κεφάλαια δηλαδή που δεν μπορούν να επενδυθούν κερδοφόρα και οδηγούν στις κρίσεις όπως αυτή του 2008 και αυτή που ζούμε. Πού βρίσκεται λοιπόν η λύση του προβλήματος για το καπιταλιστικό σύστημα? Αν το σχηματοποιήσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε στην καταστροφή ενός τμήματος αυτών των πλεοναζόντων κεφαλαίων, στη δημιουργία νέων πεδίων οικονομίας στα οποία μπορούν να επανεπενδυθούν κεφάλαια με ικανοποιητικά ποσοστά κέρδους και βέβαια στην επίθεση απέναντι στην εργατική τάξη με σκοπό να γίνει πιο φθηνή η εργατική δύναμη ώστε να εξυπηρετείται η μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Δηλαδή πρόκειται για αυτό που ζήσαμε στο πετσί μας στην προηγούμενη καπιταλιστική κρίση με τα εκτεταμένα μέτρα και αναδιαρθρώσεις που στην Ελλάδα βαφτίστηκαν μνημόνια, που όλες οι αστικές κυβερνήσεις καλούσαν το λαό να σφίξει το ζωνάρι και ότι στο τέλος θα δούμε φως στο τούνελ, θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Οι θεμελιακές κατευθύνσεις για το κεφάλαιο σήμερα ντύνονται με πράσινο χρώμα και παίρνουν ένα ιδεολογικό δίθεν ουδέτερο στόχο, χρώμα, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτόν λοιπόν το στόχο εξυπηρετούν η απόσυρση των λιγνητικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, των παραδοσιακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αεροπλάνων και οχημάτων που κινούνται με βενζίνη και πετρέλαιο και ονομάζονται μη φιλικά προς το περιβάλλον. Έτσι εμφανίζονται νέες επενδύσεις σε πράσινες υποδομές ως φιλικές προς το περιβάλλον, δημιουργώντας καινούργιες αγορές τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Αλλά την ίδια ώρα που δημιουργούνται αυτές οι αγορές τρισεκατομμυρίων, παίρνονται μέτρα αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όπως το είδαμε και πολύ πρόσφατα, με τις ανατροπές του αιώνα που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο Χατζηδάκη
και που βέβαια θυμίζω, παρά τη μεγάλη αγωνιστική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά γι' αυτός ψήφισε τα μισά άρθρα του νόμου. Ο πρώτος στόχος της πράσινης ανάπτυξης είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου και μέσω αυτής το κεφάλαιο το πολύ πολύ να κάνει μία διαχείριση των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί βέβαια η ίδια η καπιταλιστική παραγωγή, ο ίδιος ο σκοπός της που δεν είναι άλλος από το κέρδος. Και να το πούμε καθαρά, οι ιεραρχήσεις τους, ακόμα και στην πράσινη ανάπτυξη, είναι επιλεκτικοί και καλοδουλεμένοι ώστε να εστιάζει σε αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον για την καπιταλιστική κερδοφορία κάθε φορά. Στο αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης, που επαναλαμβάνουν συνεχώς όλα τα κόμματα, είναι πως η πράσινη ανάπτυξη στοχεύει στο να μειωθούν τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου. Όμως, θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρα βιβλία για να περιγράψουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μονοπωλίων και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπως φυσικές καταστροφές, εξάντληση φυσικών πόρων, καταστροφή δασών, πυρηνικά και τοξικά απόβλητα, επικίνδυνα διατροφικά προϊόντα, καταστροφή οικοσυστημάτων και ακόμη βέβαια στρατιωτικές επεμβάσεις, πόλεμοι, θαλάσσια ρύπανση, καταστροφή θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ηχορύπανση, ραδιενεργές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Και βέβαια μαζί το εργασιακό περιβάλλον είναι μερικά από τα αποτελέσματα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Σε όλον τον κόσμο εργαζόμενοι ανησυχούν και ανησυχούν δίκαια για τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική και γενικότερη υποβάθμιση που βιώνουν. Και αυτήν την ανησυχία, ακριβώς αυτήν την ανησυχία, αξιοποιούν οι κυβερνήσεις και οι περιβαλλοντικοί μηχανισμοί του κεφαλαίου για να στοιχήσουν τους εργαζόμενους ως ενεργούς υποστηρικτές των σχεδίων τους. Το παραμύθι αυτό λοιπόν, που είναι η ιδιοκτησία των δημοκρατικών των ΗΠΑ και της Προεδρίας Biden, το ζαχαρώνει ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας πριν λίγο καιρό, μη βγάζοντας κουβέντα για το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που έχει σωρία νομοθετικών παρεμβάσεων που θυσιάζουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή προς όφελος του κεφαλαίου, μίλησε για πράσινη επανάσταση. Έκανε λόγο για την πράσινη μετάβαση που πρέπει να γίνει με ενεργειακή δημοκρατία και να είναι δίκαια για το λαό. Δηλαδή, τι τάζουν? Τάζουν ένα δίθεν προοδευτικό καπιταλισμό. Ποια είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με το κυβερνητικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας? Ότι ένα μέρος της κοινοτικής και κρατικής χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων, ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να μην δοθεί άμεσα σε μεγάλους ομίλους, αλλά σε κάποιες μεσαίες επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες. Στην πράξη όμως, και πάλι οι επενδύσεις αυτές, για τις ανάγκες της ίδιας της δημιουργίας αυτών των επενδύσεων, μέσω των κατασκευαστικών ομίλων και του αναγκαίου τραπεζικού δανεισμού, θα καταλήξουν επί της ουσίας τελικά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η νεολαία και ο λαός δεν πρέπει να τσιμπήσει από τα συνθήματα που του ρίχνουν περί δικαιοσύνης, δημοκρατίας για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα είναι πράσινο. Στην πράξη προσπαθούν να τους στοιχήσουν ως ενεργούς υποστηρικτές πίσω από αστικούς στόχους. Στόχους που είναι ξένοι με τα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας. Ο λαός και η νεολαία σήμερα πρέπει να οργανωθεί στα σωματεία, στους συλλόγους και να παλέψει ενάντια στους αστικούς σχεδιασμούς, ενάντια στα συνθήματα της πράσινης ανάπτυξης και συγκεκριμένα εδώ και όπως εξειδικεύονται και στην περιοχή μας. Η μεγάλη αλήθεια όμως είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από το κίνητρο της ίδιας της παραγωγής. Είναι η ίδια η φύση του καπιταλιστικού συστήματος και του ίδιου του σκοπού της παραγωγής του, δηλαδή το κέρδος, που γεννάει και αναπαράγει, επιδεινώνει τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το ΚΚΕ αναδεικνύει ότι μόνο η ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, η κοινωνικοποίηση των πλούτων των μέσων παραγωγής, η ανάπτυξη της οικονομίας με κριτήριο
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, μπορεί να εξασφαλίσει μια προγραμματισμένη, σταθερή, συνειδητή, ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση. Γιατί μόνο σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός, τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται αυτή η ισόρροπη σχέση με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, μπορεί να λυθεί αλλιώς το ζήτημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, το λέω επειδή το έχουμε πάρα πολύ πρόσφατα εδώ στον Πειραιά, όταν σήμερα τα διάφορα επιχειρηματικά σχήματα τσακώνονται για το πόσες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων θα φτιάξουν για να καίνε τα σκουπίδια. Το ζήτημα από μόνο του φωνάζει, θα λέγαμε, ότι εδώ απαιτείται ένας συνολικός κεντρικός σχεδιασμός που θα εκτιμάει τη ροή των απορριμμάτων, θα μπορεί να σχεδιάζει, να περιορίσει όπου γίνεται αυτή τη ροή, να επιλέξει σε πανεθνικό και περιφερειακό επίπεδο την κατάλληλη διαχείριση, αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και όχι να υποτάσσει τη διαχείριση της καύσης για παραγωγή ενέργειας, επειδή σήμερα είναι και κερδοφόρος τομέας. Άρα απαιτείται να μπουν κάτω από τον εργατικό έλεγχο τα μεγάλα και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και να λειτουργήσουν στα πλαίσια του κεντρικού σχεδιασμού. Αυτή ακριβώς είναι η σχέση που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης στο περιβάλλον από κάθε παραγωγική δραστηριότητα, από κάθε κοινωνική δραστηριότητα εν γέννη. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός ουσιαστικά μετατρέπει, για να κλείνω, τη μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε συστατικό στοιχείο της ίδιας της διαδικασίας απόφασης των επενδύσεων και της ανάπτυξης της παραγωγικής ικανότητας της κοινωνίας, σε αντίθεση με τον καπιταλισμό που τη μελέτη ακριβώς αυτών των επιπτώσεων τη χρησιμοποιεί ακόμα και για να κρύψει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι η νεολαία, οι μαθητές, οι φοιτητές δείχνουν μεγάλη αγωνία και ευαισθησία για τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Μας απασχολεί σε συζητήσεις που κάνουμε καθημερινά, στο σχολείο, στις σχολές, όπου και αν βρισκόμαστε. Ως Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, λέμε εξ αρχής ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζήτημα που αφορά τους ίδιους τους όρους ζωής του λαού και της νεολαίας. Γι' αυτό δεν μπορεί να αφαιθεί στα χέρια των εκμεταλλευτών που ευθύνονται για την κατάσταση που ζούμε, αλλά να γίνει στοιχείο της πάλης για την ανατροπή αυτού του συστήματος και όσων το υπηρετούν. Γι' αυτό οι νέοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες, στο πλάι του κόμματος, βγαίνουμε μπροστά, οργανώνουμε τον αγώνα μας μέσα από τα μαθητικά συμβούλια, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα σωματεία, προκειμένου να αντιπαλεύουμε όλους εκείνους τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων που εκμεταλλεύονται ληστρικά το περιβάλλον, προκειμένου να βγάλουν περισσότερα κέρδη, που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας, υπονομεύουν το μέλλον μας. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε να ανοίξει τα αρετά η συζήτηση, ειδικά μέσα στην νεολαία, για το ποια είναι η διέξοδος, ποια κοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει την ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση. Γι' αυτό και πρόσφατα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά και σταθερά όλο το χρόνο, οργανώνουμε την ενημέρωση, την αντίσταση ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας και υποβαθμίζει το περιβάλλον. Από τον Εύρο στην Κρήτη, διοργανώθηκαν με προστάτες τους κομμουνιστές δεκάδες δράσεις για διεκδίκηση χώρων πρασίνου και αναψυχής της πόλης, κοντά στα σχέδια επιχειρηματικής αξιοποίησής τους, περίπατοι σε δασικές εκτάσεις που αναδείχναν την ανάγκη προστασίας τους κοντά στις ωρέξεις εμπριστών που οπλίζονται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, διοργανώθηκαν δεκάδες εκδηλώσεις, συζητήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας και άλλες αγωνιστικές πρωτοβουλίες από σωματεία και φορείς, όπως η μεγάλη συγκέντρωση και συνευλία που διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Φορέων ενάντια στη χωματερή της Φυλής στο Σύνταγμα, το Συλλαλητήριο για τα Περιβαλλοντικά Εγκλήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία συλλόγων, σωματείων και φορέων κατά της καύσης απορριμμάτων, αλλά και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Βόλο ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, από φορείς και σωματεία της Μαγνησίας. Κάποιος που παρακολουθεί από κοντά αυτές τις δράσεις μπορεί να σκεφτεί: καλά κάνετε, αλλά στην τελική δεν είστε και οι μόνοι που προβάλλετε την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Υπάρχουν και άλλοι φορείς, πολιτικές νεολαίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακόμα και επιχειρηματικοί όμιλοι που διοργανώνουν καμπάνιες και πολύμορφες δράσεις. Βλέπουμε, για παράδειγμα, γνωστό τηλεοπτικό σταθμό που ανήκει σε συγκρότημα μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου να διοργανώνει σειρά δράσεων με το μότο «Όλοι μαζί μπορούμε». Βλέπουμε εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα της ΟΝΕΔ για την κλιματική αλλαγή, πρωτοβουλίες της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για δεντροφυτεύσεις,
αντίστοιχες δράσεις καθαρισμού παραλίων της νέας γενιάς του Κινάλ. Δεν ξεγελούν κανένα με αυτές τις δράσεις. Γι' αυτό και η συμμετοχή στην πλειοψηφία αυτών είναι απελπιστικά μικρή, ίσα ίσα για φωτογραφίες και τις κάμερες. Με τέτοια τερτύπια προσπαθούν να ξεπλύνουν τις ευθύνες των κομμάτων τους που έχουν κυβερνήσει και έχουν διαπράξει περιβαλλοντικά εγκλήματα, να πλασαριστούν ως προοδευτικά κόμματα ενώ στηρίζουν το γερασμένο καπιταλιστικό σύστημα, να διαφημίσουν την νεολαία τις πράσινες επενδύσεις. Βέβαια, εμείς δεν αφισβητούμε τις προθέσεις και την καλή διάθεση κανενός νέου και νέας που συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Όμως, με την κριτική μας, αναδεικνύουμε την υποκρισία όλων αυτών που με τη δράση και τη στάση τους στηρίζουν τις πολιτικές των αστικών κομμάτων, το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης που συνδυάζει δίθεν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα των καπιταλιστών με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα με αυτό το κριτήριο, κρίνουμε και τις στάσεις διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι πολλά τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι αυτές οι οργανώσεις μετατρέπονται από ομάδες άσκησης πίεσης στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος σε εκπροσώπους επιχειρηματικών συμφερόντων. Τελικά, από δίθεν υπερασπιστές του πλανήτη καταλήγουν να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία είναι ξένα από την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί δεν αμφισβητούν την πηγή του προβλήματος, την οικονομία με κίνητρο το καπιταλιστικό κέρδος. Η ανάγκη των νέων σήμερα να αλλάξουν τη βάρβαρη πραγματικότητα που ζουν, η διάθεση για προσφορά και εθελοντισμό δεν μπορεί να βρει αποτελεσματική διέξοδο αλλιώς, αν δεν στοχοποιήσουμε τον πραγματικό αντίπαλο. Η πρόσφατη πείρα δείχνει ότι μια τέτοια προσπάθεια πολλές φορές αξιοποιείται από τους ίδιους τους ομίλους για να βγουν ενισχυμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, η κινητοποίηση για το κλίμα την περίοδο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας διεθνώς, οι οποίες είχαν έντονο το στίγμα της νεολαίας, στηρίχθηκαν από τέτοιους ισχυρούς ομίλους, αξιοποιήθηκαν τελικά ως ισχυρή εντολή για πράσινες επενδύσεις. Πώς μπορείς άραγε να παλεύεις για προστασία του περιβάλλοντος ουσιαστικά, όταν υπερασπίζεσαι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρυπαίνων πληρώνει, που αντιμετωπίζει την ίδια τη ρήπανση ως μια επικερδή αγοροπολισία και δίνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος? Πώς μπορείς να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος όταν στηρίζεις να είναι επιχειρηματική δράση το νερό, η γη, τα δάση, όταν με τις πολιτικές σου στηρίζεις την υποβάθμιση της ζωής του λαού σε ολόκληρες γειτονιές, όταν δεν αντιώνεσαι στη λογική κόστους ωφέλους σε βάρος των λαϊκών αναγκών που θεωρεί μη επιλέξιμα τα αντιπλημμυρικά, αντισημικά και αντιπυρικά έργα? Λένε κάποιοι ότι το ζήτημα αυτό μας αφορά όλους, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Είναι άλλη μια εκδοχή του παραμεθιού της εθνικής ενότητας, όπως μας λένε και για την περίοδο της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Να βάλουμε πλάτη, να δεχτούμε να γίνουν θυσίες από εμάς και τις οικογένειές μας, όχι απλά να κοιτάμε αμέτωχοι, αλλά να στηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι κυβερνήσεις και τα αστικά κράτη, να δίνουν κίνητρα στους πράσινους ομίλους, προσφέροντας δισεκατομμύρια ευρώ που βγαίνουν από τις τσέπες μας για τις πράσινες business. Πόσες φορές δεν πέταξαν την ίδια μπανανόφλεδο στο λαό, ζητώντας του να βάλει στην άκρη τα δικαιώματά του και τις διεκδικήσεις του, να κλείσει τα μάτια στην προκλητική στήριξη του κεφαλαίου, άλλοτε για να γίνει η Ελλάδα μεταφορικός κόμβος, άλλοτε για να αναπτυχθεί η ατμομηχανή του τουρισμού, άλλοτε για να εξυγχρονιστεί η οικονομία και πάλι λέγοντας. Και στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε ουδέτερα, ταξικά. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κόσμοι που συγκρούονται: οι πολλοί, η εργατική τάξη και η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων, και οι λίγοι, οι καπιταλιστές, το πολιτικό τους προσωπικό. Όλοι μαζί χρειάζεται όντως να είμαστε, όλοι εμείς που είμαστε από τη μεριά των πολλών, οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, μέσα από τους μαζικούς φορείς μας, να αντιπαλέψουμε, να οργανώσουμε τον αγώνα μας, τις διεκδικήσεις μας, να βάλουμε εμπόδια ενάντια στον πραγματικό ταξικό αντίπαλο. Λένε κάποιοι, το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ατομική υπόθεση του καθενός μας, ότι φταίμε όλοι. Ατομική ευθύνη υπάρχει? Προφανώς και υπάρχει. Και ο κάθε νέος και νέα δεν πρέπει να κρατά στην καθημερινότητά του μια ανεύθυνη στάση. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε πού οφείλεται το πρόβλημα και είναι χαρακτηριστικά όσα υπόθηκαν στην προηγούμενη παρέμβαση. Γι' αυτό πάμε κοντά στις λογικές που στοχοποιούν ως υπεύθυνους γενικά και όριστα τους πολίτες, όλους μας. Πάμε κοντά στα διάφορα πρότυπα που καλλιεργούνται μέσα από τα social media, την εκπαίδευση και άλλους φορείς. Και προβάλλουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτάται αποκλειστικά από ατομικές επιλογές των νέων, από το να ανακυκλώνουν, για παράδειγμα, να αποφεύγουν τα πλαστικά, να επιλέγουν τι τρώνε ή ακόμα και το πώς ντύνονται, βγάζοντας έτσι από το κάδρο τις ευθύνες των μονοπωλίων. Κυρίως, η ατομική ευθύνη βρίσκεται στο να συνειδητοποιήσει κάθε νέος και νέα που προβληματίζεται, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος, να παλέψει ενάντια σε αυτόν, να προβληματιστεί πώς μπορεί να πιάσει τόπο η προσπάθεια και η ανησυχία του. Να ξεχωρίσει ποιος είναι μαζί του σε αυτή την προσπάθεια και ποιος είναι εναντίον του. Να συμμετέχει στους αγώνες που ξετυλίγονται, να δίνει το χέρι και σε άλλους για να αναπτύσσουν κοινή δράση, να βγάλουν συμπεράσματα και πείρα από αυτήν. Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει υπόθεση των διεκδικήσεων της νεολαίας,
μπορούν οι αγώνες που αναπτύσσονται με την καθοριστική συμβολή των κομμουνιστών να δυναμώσουν με τη συμμετοχή όλων εκείνων των νέων που δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια μπροστά στα εγκλήματα σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος για τα κίνδυνα των εκμεταλλευτών μας. Για όλα τα παραπάνω, οι δυνάμεις της ΚΝΕΒ βγαίνουμε μπροστά και ταυτόχρονα ανοίγουμε τη συζήτηση για το ποια είναι η οριστική διέξοδος από αυτή την κατάσταση. Έχουμε ακλόνητη πίστη, που είναι θεμελιωμένη στη γνώση, ότι αυτός ο κόσμος πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό πρωτοστατούμε σε όλες τις μάχες που δίνει η νεολαία και ο λαός μας, αναδεικνύοντας παράλληλα ότι μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να εξασφαλίσει την προγραμματισμένη, σταθερή και συνειδητή επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση και το περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές στα χέρια της εργατικής εξουσίας θα είναι ένα μεγάλο όπλο. Στα χέρια του κεφαλαίου όμως, υποτάσσονται στο κυνήγι του κέρδους, στρέφονται ενάντια στους εργαζόμενους και στο ίδιο το περιβάλλον. Γι' αυτό ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση στις προκλήσεις της εποχής σε όλα αυτά που ταλανίζουν τη σκέψη της νέας γενιάς. Είναι η απάντηση στους προβληματισμούς κάθε νέου και νέας που ασφιχτιά στα πλαίσια αυτού του συστήματος, που βλέπει τα όνειρά του στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή να μην ικανοποιούνται. Γι' αυτό ο καθένας έχει θέση στον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής κοινωνίας, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, στον αγώνα για το σοσιαλιστικό αύριο. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι πως ειδικά οι μαθητές, είτε λόγω ηλικίας είτε γενικότερα, ακούγοντας τον όρο «πράσινη ανάπτυξη», εύκολα μπορούμε να τον παρερμηνεύσουμε. Με άνευση θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πελώρια πάρκα γεμάτα ζωή, χαρούμενες φωνές, λουλούδια, όμορφα δέντρα, πράσινους κάμπους και θάλασσες με καταγάλανα νερά δίχως σκουπίδια. Ίσως ακόμα ονειρευτεί πόλεις με καθαρό αέρα, ασφαλείς παραλίες και ό,τι άλλο ζωγράφισε σε μία κόλλα χαρτί σαν μικρό παιδί. Η πραγματικότητα όμως θα τον διαψεύσει τελείως, αφού είναι εντελώς διαφορετική για το τι σημαίνει στην πραγματικότητα η πράσινη μετάβαση. Σε αυτό παίζουν ρόλο και διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις του συστήματος, που προσπαθούν να συσκοτήσουν επί της ουσίας τον πραγματικό ένοχο, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, που θυσιάζει τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αξιοποιήθηκε ως ευκαιρία από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις με τους διεθνείς οργανισμούς για να μιλήσουν για την άνοδο της θερμοκρασίας στη γη, την καταστροφή των δασών, τη ρύπανση του νερού και του αέρα, το ανθυγιεινό περιβάλλον των μεγαλοπόλεων. Όλοι αυτοί που ευθύνονται για το μάτι, το πρόσφατο έγκλημα στα Γεράνια Όρη, τη Μάνδρα και άλλες αναρρύθμιτες καταστροφές, καλούν σε συστράτευση δήθεν για την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη. Είναι υποκριτές, καθώς ενοχοποιούν γενικά και αόριστα την επίδραση του ανθρώπου και της βιομηχανικής ανάπτυξης στη φύση. Ενώ το πρόβλημα είναι ότι δεν υπολογίζουν τίποτα παραπάνω από τα κέρδη τους. Κρύβουν ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα η οικονομία, με άλλα λόγια το σύστημα, είναι αυτό που υπονομεύει την ισόρροπη σχέση που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην ανθρώπινη βιομηχανική δραστηριότητα και τη φύση, προς όφελος πάντα των λαϊκών αναγκών. Αυτός ο ένοχος, το σύστημα της εκμετάλλευσης, δεν μπορεί να μετατραπεί σε σωτήρα με την πράσινη ανάπτυξη και με στόχο δήθεν την εξασφάλιση της κλιματικής ουδετερότητας. Διέξοδος για τον λαό και την νεολαία είναι να παλέψουμε για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου κριτήριο της παραγωγής θα είναι οι δικές μας ανάγκες και η κάλυψή τους. Είναι ο δρόμος της πραγματικής ελευθερίας, ο σοσιαλισμός, όπως λέει το σύνθημα του φεστιβάλ μας. Στο σοσιαλισμό διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η ισορροπία ανθρώπου και φύσης, να συνυπολογιστούν οι ανάγκες του εργαζόμενου ανθρώπου, οι δυνατότητες της κοινωνικής παραγωγής και η ανάγκη διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος του λαού και της νεολαίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αξίζουμε να μεγαλώσουμε και να ζήσουμε σε ένα περιβάλλον υγιεινό και ασφαλές για εμάς και τις οικογένειές μας. Αξίζουμε να μεγαλώσουμε και να ζήσουμε σε περιβάλλον με ελεύθερους χώρους πράσινου, αναψυχής και άθλησης.
αξίζουμε να βλέπουμε όμορφες τις γειτονιές και τις πόλεις μας. Αντί για αυτό, αποδεικνύεται συνεχώς πως μπροστά στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, η υγεία, η ασφάλεια και οι ανάγκες μας δεν μετράνε. Η τοξική πολιτική τους, που έχει ως κριτήριο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, αφήνει την αρνητική σφραγίδα στο περιβάλλον που ζούμε στον Πειραιά. Το βλέπουμε με πολλά παραδείγματα, όπως το πέραμα που για να κερδίζουν περισσότερα οι εταιρείες πετρελοειδών με τη λειτουργία των καζανιών, εισπνέουμε μέσα στις γειτονιές και δίπλα από σχολεία οι κάτοικοι πάνω από 300 τόνους αερίων το χρόνο που διαχέονται στον αέρα από αυτές. Η προσπάθεια για δημιουργία μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο σχιστό και σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε ελάχιστη απόσταση από σχολεία του περάματος κάνει τον αέρα που αναπνέουμε ακόμα πιο αποπνικτικό. Τα σχέδια για δημιουργία προβλήτας κρουαζιέρα στην Πειραϊκή που μολύνει τα νερά, τον αέρα και κάνει απαγορευτική την πρόσβαση στην περιοχή. Την ίδια ώρα λοιπόν που βρίσκεις σε αυθονία, μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ψάχνεις με το κιάλι για να βρεις ελεύθερο χώρο. Χώρους πρασίνου, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, ανοιχτές για τον λαό και την νεολαία της περιοχής, που δεν καλύπτουν ούτε κατ' ελάχιστο τις ανάγκες του κόσμου. Η ασφάλεια και οι ανάγκες μας σε αναψυχή και άθληση θεωρούνται κόστος, δίχως το απαραίτητο όφελος για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος που οι επιστημονικές ανακαλύψεις και τεχνολογικές ανακαλύψεις, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, συχνό δεν αξιοποιούνται για την ύπαρξη βελτιοποίησης. Αυτός είναι ο λόγος που δεν γίνονται τα αναγκαία αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά και αντισεισμικά μέτρα. Επιβεβαιώνεται πως παρά τα μεγάλα λόγια της αναβάθμισης του Πειραιά, αυτό αφορά μόνο στη μόσχαρα της πόλης. Αφού το επίπεδο κάλυψης των αναγκών μας υποβαθμίζεται συνεχώς στις γειτονιές του Πειραιά. Το αποπνικτικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και μεγαλώνουμε εμείς οι νέοι, οι μαθητές της περιοχής, προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα που αντιμετωπίζουμε. Στην ανασφάλεια, στο σχολείο που είναι ένα πραγματικό εξεταστικό κέντρο, στο άγχος που έχουμε όλοι μας για το μέλλον. Για όλα αυτά, οι δυνάμεις του κόμματος και της ΚΝΕ έχουμε πρωτοστατήσει για να διαμορφώσουμε αιστείες αντίστασης όλα αυτά τα χρόνια. Την ανάπτυξη είτε πράσινης, είτε γαλάζιας, είτε δεν ξέρω τι άλλο χρώμα στο όνομα θα τις δώσουν, αποδείχθηκε στην πράξη ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που τη μετράει με βάση το αν αναπτύσσεται προς το καλύτερο η ζωή των νέων και συνολικά του λαού. Την απάντησή τους την έχουν πάρει. Οι δεκάδες κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις του προηγούμενου διαστήματος από σωματεία, σχολεία, φορείς της πόλης μας και σε πολλές γειτονιές του Πειραιά ανέδειξαν την ουσία του ζητήματος. Αποκάλυψαν τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου που ματώνουν κυριολεκτικά τη ζωή μας. Από την πρώτη στιγμή μπήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να αποδοθεί το σύνολο του χώρου των λιπασμάτων ενός τεράστιου χώρου των 640 στρεμμάτων για τις ανάγκες μας. Στοιχείο ενίσχυσης των διεκδικήσεων της νεολαίας της περιοχής αποτελεί και η επιλογή του χώρου όπου θα διεξάγεται το φεστιβάλ μας. Και από εδώ θα απαιτήσουμε για μία ακόμα φορά την απομάκρυνση των καζανιών, τη μετακατάστασή τους σε προβλεπόμενο χώρο, μακριά από σπίτια και σχολεία. Δεν υποχωρούμε από το αίτημα για ανάκληση των αδειών της Oil One, την άμεση μετακατάσταση όλων των δεξαμενών, ενεργών και ανενεργών, εκτός οικιστικού ιστού, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για το περιβάλλον. Διεκδικούμε την απολωτρίωση του συνόλου των 640 στρεμμάτων της περιοχής των λιπασμάτων, χωρίς αντίτιμο, προς όφελος των εργαζομένων της περιοχής μας. Τη δημιουργία υποδομών για αναψυχή, πολιτισμό, άθληση και υγεία. Να μην αναπτυχθεί καμία δραστηριότητα με ιδιωτικο-οικονομικά επιχειρηματικά κριτήρια. Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν το μόνο δρόμο που μπορεί να είναι αποτελεσματικός και ελπιδοφόρος για εμάς. Αυτόν τη σύγκρουση,
του συλλογικού οργανωμένου αγώνα, που βάζει στο στόχαστρο τις αιτίες που γεννούν τη βαρβαρότητα που ζούμε και έχει ως οδηγό τις σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Αυτό το δρόμο καλούμε σήμερα όλους τους νέους να δυναμώσουν δηλαδή, ενάντια στις πραγματικές αιτίες που υποβαθμίζουν και καταστρέφουν το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.